σας καλωσορίσω όλους και όλες και να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Είχα υποσχεθεί στην Ίδρα, είχα δει πολλούς από εσάς, ότι θα είχαμε μοιραστεί πάρα πολλά νέα. Έγινε πολλή δουλειά από τότε, πέρασε χρόνος. Τα πράγματα δεν είναι όσο εύκολα όσο φαίνονται σε μια διαφάνεια, σε ένα χαρτί. Και εδώ και 1,5 χρόνο με την ομάδα έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην Εθνική Ασφαλιστική. Μερικά πιστεύω φαίνονται ήδη απ' έξω. Μερικά ακόμα δεν έχουν βγει έξω, γιατί είναι ακόμα ετοιμάζονται, είναι στο φούρνο, ψήνονται. Ο φούρνος όμως είναι στους 220 βαθμούς και ψήνεται καλά το γλυκό και θα γίνει ωραίο. Λοιπόν, πιο σοβαρά, έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας πολλά πράγματα σχετικά. Πρώτα απ' όλα με το πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε σήμερα και γι' αυτό ήθελα να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να σας πούμε μερικά πράγματα. Θέλω και να μοιραστούμε τους στόχους της Εθνικής Ασφαλιστικής για την επόμενη μέρα. Και έχουμε όχι δύσκολα τεχνικά πράγματα, όχι rocket science, είναι απλά πράγματα. Αλλά τα απλά πράγματα που η ασφαλιστική αγορά μερικές φορές ξεχνάει. Και το πρώτο από αυτά είναι ο πελάτης. Μερικές φορές ίσως κοιτάμε περισσότερο τα προϊόντα, κοιτάμε περισσότερο τα αναλογιστικά, τα τεχνικά πράγματα και ξεχνάμε ότι στη βάση από όλα αυτά είναι ο πελάτης. Και το λέω και το ξαναλέω συνεχώς αυτό. Και τέλος, έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας με πολύ περηφάνεια μια νέα εταιρική εικόνα. Και θα έλεγα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εικόνα, γιατί έχει και κάτι ιδιαίτερο που δείχνει ότι δεν ξεχνάμε το παρελθόν, αλλά κοιτάμε μπροστά. Και θα το πω λίγο μετά. Ας αρχίσουμε πρώτα για να σας πούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, όταν την ανέλαβα και ήρθα εδώ μαζί με την ομάδα, είχε ένα θησαυρό που δεν έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά. Είχε σχεδόν 1,5 εκατομμύρια πελάτες. Και όμως, η πρώτη ερώτηση που έκανα όταν έφτασα είναι πόσους πελάτες έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν αρχίζει με αυτή την ερώτηση. Αρχίζει λέγοντας τα ασφάλιστρα, αρχίζει λέγοντας combined ratios, loss ratios, πόσους πελάτες έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ καλοί να κοιτάμε την καινούρια παραγωγή και να κοιτάμε πώς να φέρουμε μερίδια αγοράς από τον ανταγωνισμό, αλλά δεν είμαστε καλοί να χειριζόμαστε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, που βάλαμε στο κέντρο της στρατηγικής μας είναι το farming, το λέω έτσι στα αγγλικά, που σημαίνει έχω ένα μεγάλο πάρκο δικό μου με πελάτες, πώς μπορώ να είμαι καλύτερος στο να προσφέρω ό,τι χρειάζεται ο πελάτης. Είναι να τον ακούω περισσότερο, να τον καταλαβαίνω περισσότερο, να χρησιμοποιώ τεχνολογία και δεδομένα για να ξέρω ποιος είναι και τι χρειάζεται και να αυξήσω το cross-selling ratio. Το cross-selling ratio τι σημαίνει? Σημαίνει να πουλάω οτιδήποτε ο πελάτης χρειάζεται από το 1,2 προϊόντα ανά πελάτη που έχουμε σήμερα να το πάμε στο 2, στο 3. Όχι σπρώχνοντας πράγματα που ο πελάτης δεν χρειάζεται, αλλά προσφέροντάς του αυτά που πραγματικά χρειάζεται για να καλύψει το μέλλον του. Η Εθνική Ασφαλιστική, λοιπόν, τέλος του 2022 είχε 1.584.000 ασφαλισμένους. Στο τέλος του 2023 κερδίσαμε καθαρά 133.000 πελάτες. Και έχουμε τώρα 1.718.000 πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι ενώ όλα τα χρόνια που περάσανε μέχρι τότε που πουλήθηκε και ξέρουμε όλη την ιστορία, πολλοί είπανε η Εθνική κοιμάται. Εγώ λέω, η Εθνική δεν κοιμόταν, αλλά δυστυχώς δεν είχε τους πόρους, δεν είχε ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον και δεν μπορούσε να κάνει αυτά που έπρεπε να γίνει. Ήταν λίγο σε stand-by. Η αλήθεια είναι ότι τώρα η Εθνική έχει ξυπνήσει πραγματικά και τρέχει για να προσφέρει στον πελάτη αυτά που πραγματικά χρειάζονται. Και σαν αποτέλεσμα, έχουμε αυτό το νούμερο. Και σαν αποτέλεσμα, η καινούρια παραγωγή για το 2023 πήγε πάρα πολύ καλά. Αν κοιτάξουμε τα νούμερα, λοιπόν, έχουμε δύο εθνικές ασφαλιστικές, όχι μία, δύο. Έχουμε η παλιά εθνική ασφαλιστική με το legacy χαρτοφυλάκιο. Το legacy χαρτοφυλάκιο είναι τα παλιά προϊόντα που είχαμε εγγυημένα στη ζωή, ισόβια στην υγεία, που ξέρουμε πουληθήκανε
στην αγορά πριν πολλά χρόνια και ακόμα δημιουργούν ένα pain point, μια δύσκολη οικονομική ισορροπία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να βρούμε τη σωστή οικονομική ισορροπία για να μεγαλώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε το καινούριο χαρτοφυλάκιο. Αυτό το καινούριο χαρτοφυλάκιο είναι καινούρια προϊόντα. Είναι προϊόντα που έχουν μία βιωσιμότητα για όλους, για τον πελάτη, για μας, για τον μεσολαβητή, κάτι που προσφέρει αξία στην οικονομία, κάτι που προσφέρει αξία στην κοινωνία και κάτι που προσφέρει και αξία στο μέτοχο. Πρέπει να βρούμε αυτή την ισορροπία που είναι win-win-win στο τέλος. Λοιπόν, το νέο χαρτοφυλάκιο το 2023 είχε μία ανάπτυξη σχεδόν 20%. Περάσαμε από 425 εκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα στα 508 εκατομμύρια. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη έγινε στη ζωή και στην υγεία με τα καινούρια προϊόντα, το Full Health, και έχουμε μετά τις γενικές που θα το έλεγα λίγο προκλητικά, δυστυχώς ακόμα είναι μόνο 15%. Γιατί μόνο? Γιατί ξέρουμε και το συζητάγαμε και πριν μπούμε εδώ στην αίθουσα, πολλοί Έλληνες δεν έχουν ασφαλίσει το σπίτι τους. Και δεν είναι η έκπτωση στο έμφυα που θα αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη τη συμπεριφορά και την ασφαλιστική συνείδηση. Φταίμε και εμείς. Φταίμε και εμείς που ίσως δεν το κάναμε αρκετά εύκολο να ασφαλίσεις το σπίτι σου. Ίσως δεν δώσαμε τα σωστά μηνύματα. Ίσως οι μεσολαβητές μας δεν είχαν αρκετό incentive για να σπρώξουν αυτό. Πρέπει όλο το ηχοσύστημα να πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλάζουν τα πράγματα, βλέπουμε μία πρόοδος, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει την ανάπτυξη που θα έπρεπε να έχει. Και αυτό νομίζω, γι' αυτό το λέω συνεχώς και εσωτερικά, το 24 είναι το χρόνος του σπιτιού. Πραγματικά. Όλοι οι ασφαλιστές μας πρέπει να πουλήσουν σπίτι, σπίτι, σπίτι. Πάντως, σε μία αγορά που έχει μία ανάπτυξη λίγο πάνω από το 8%, εμείς σαν Εθνική Ασφαλιστική, στο καινούριο χαρτοφυλάκιο, είχαμε μία ανάπτυξη 19%. Το παλιό χαρτοφυλάκιο που είναι σε run-off, που δεν πουλιέται πια, μειώθηκε λίγο. Βέβαια, είναι κάτι που για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μαζί μας και νομίζω πρέπει να βρούμε και το σωστό τρόπο να κάνουμε service αυτούς τους πελάτες και να προσφέρουμε και καινούρια προϊόντα. Γι' αυτό όλο το farming, και επιμένω σε αυτό, είναι ένας πελάτης μπαίνει σε ένα γραφείο Εθνική Ασφαλιστική. Πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι, τι χρειάζεται. Μέχρι τώρα πουλάγαμε ένα προϊόν, το ξεχνάγαμε. Στον κόσμο του αύριο, στην επόμενη μέρα, ο πελάτης, χάρη στην τεχνολογία και στα δεδομένα, ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι, πόσα παιδιά έχει, τι χρειάζεται, τι έχει αγοράσει. Αν πήρε το call center εχθές στο τηλέφωνο για ένα παράπονο, το ξέρουμε αμέσως και μπορούμε να απαντήσουμε με τη σωστή απάντηση στις ανάγκες του και να του προσφέρουμε τα σωστά πράγματα στη σωστή στιγμή, με τη σωστή τιμή και με το σωστό τρόπο. Και τρόπος, επιμένω, δεν είναι μόνο τι προσφέρουμε, αλλά είναι το πώς. Και θα δούμε αργότερα ένα από τα πιο μεγάλα στρατηγικά κομμάτια του μοντέλου μας είναι να επενδύσουμε στα εργαλεία, στην τεχνολογία, στο να απλοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο πουλάμε, στον τρόπο με τον οποίο έχουμε interaction μαζί με τον πελάτη, για να γίνουμε πιο απλοί και πιο εύκολοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, η παραγωγή το 23, νομίζω έχουμε ένα πολύ θετικό μήνυμα ότι η Εθνική Ασφαλιστική έχει ένα στόχο πολύ ψηλά σαν ανάπτυξη και το καινούριο χαρτοφυλάκιο μας δείχνει ότι έχουμε ήδη κάνει τα σωστά βήματα. Αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, βλέπουμε μια εικόνα μόνο τον Ιανουάριο τώρα. Τι έγινε ο Ιανουάριος του 24 σχετικά με το 23 και εκεί αυτό το trend, καινούριο χαρτοφυλάκιο, ανάπτυξη 48%. Νομίζω τα λέει όλα. Βέβαια, είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι μόνο ένας μήνας. Δηλαδή, πρέπει να τρέξουμε όλο το χρόνο και θα συνεχίσουμε να τρέχουμε. Ένας μήνας δεν δείχνει υποχρεωτικά όλο το trend του χρόνου, αλλά πάντως τα μηνύματα είναι προχωράμε στη σωστή κατεύθυνση. Με ένα μικρό προκλητικό αρνητικό θέμα είναι μόνο 9% ανάπτυξη στο PNC, που εγώ θα ήθελα να ήταν 45% ή 50%, αλλά προχωράμε. Legacy χαρτοφυλάκιο εκεί είναι, υπάρχουν λίγες αυξήσεις, το ξέρουμε.
λίγες αυξήσεις επειδή έχουμε πολύ μεγάλο πληθωρισμό και γι' αυτό το λόγο είναι θετική ανάπτυξη, ενώ δεν πουλάμε αυτά και τα προϊόντα του legacy. Τα ασφάλιστρα έχουν αυξηθεί λιγάκι και αυτό δείχνει το trend. Συνολικό χαρτοφυλάκιο, Ιανουάριος 24, 92 εκατομμύρια, που τα συγκρίνουμε με τα 69 πριν ένα χρόνο. Αυτή είναι η εθνική σήμερα σαν δυναμική. Αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, βλέπουμε και αυτό που κάνουμε, δηλαδή τι δίνουμε στον πελάτη. Αποζημιώσεις, περιστατικά, νοσοκομιακά 32.600 το 2023, με αποζημίωση 163 εκατομμύρια. Περιστατικά, εξωνοσοκομιακά 377.000 με 15 εκατομμύρια. Ζωή ανικανότητα, 1.000 περιστατικά με 12 εκατομμύρια. 45.000 περιστατικά στο αυτοκίνητο, 39 εκατομμύρια. 2.000, πάνω από 2.000 περιστατικά στο πυρός, 9 εκατομμύρια. Και 1.100 περιστατικά για τους άλλους γενικούς κλάδους με 9 εκατομμύρια. Γιατί το δείχνω αυτό? Γιατί αυτό που κάνουμε έχει ένα νόημα για την κοινωνία. Δίνουμε κάτι πίσω. Και ο μόνος τρόπος να υπάρχει βιωσιμότητα στο business model είναι να δίνουμε κάτι. Θυμάμαι, δούλευα για κάποιες και κάποιους άλλους ασφαλιστικούς όμιλους πριν έρθω εδώ και είχαμε μερικά business line που είχαν πολύ μικρό loss ratio. Και αντί να λέμε τι ωραία, λέγαμε έχουμε ένα πρόβλημα. Όταν το loss ratio είναι πολύ μικρό, έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί σημαίνει ότι το business δεν είναι βιώσιμο. Ότι μια μέρα ο πελάτης θα πει τι το πληρώνω να το κάνω, αφού δεν το χρειάζομαι. Πρέπει να δείχνουμε ότι υπάρχει μια ισορροπία και ότι δίνουμε πίσω στην κοινωνία κάτι. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και τα 3,8 δισεκατομμύρια αποζημιώσεις που δώσαμε τα 10 τελευταία χρόνια δείχνει ότι αυτό που κάνουμε έχει νόημα. Αν πάμε στο επόμενο, να σας πω δύο λέξεις τώρα για τους στόχους μας, γιατί θέλω και να ακούσω και από σας ερωτήσεις μετά, λοιπόν, μην πάρω πολύ χρόνο. Λοιπόν, έχουμε 5 μεγάλους στόχους. Το πρώτο, το business mix. Η Εθνική Ασφαλιστική ήταν ένα κομμάτι μιας τράπεζας παλιά και πουλάγε επενδυτικά προϊόντα. Σήμερα είναι μια ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει τα πάντα. Είμαστε η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στην αγορά που έχει όλα τα δίκτυα και όλα τα προϊόντα. Ένας Έλληνας μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν δικό μας για να καλύψει όλες τις ανάγκες του με οποιοδήποτε δίκτυο, με σχεδόν 5.000 ή 5.000 νομίζω ασφαλιστικούς συμβούλους, μεταξύ τράπεζα, μπρόκερ, πράκτορες, εταιρικό δίκτυο και όλα, τα πάντα. Μόνο εμείς τα έχουμε όλα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό δείχνει πόσο απλό είναι και πόσο θέλουμε να είμαστε εύκολοι στη σχέση με τον πελάτη, να είμαστε δίπλα του, οπουδήποτε βρίσκεται. Και γι' αυτό θέλουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες μας για να έχουμε μία πιο εύκολη σχέση με τον πελάτη και μία ίδια εμπειρία ανεξάρτητα από ποιο δίκτυο χρησιμοποιούμε. Το product mix, λοιπόν, όπως έλεγα, αυτή η εταιρεία ήταν ένα κομμάτι μιας τράπεζας και πούλαγε ιδίως υγεία και επενδυτικά. Δεν είχε συνηθίσει να πουλάει όλα τα προϊόντα. Σήμερα το ταξίδι αρχίζει από τον πελάτη και όχι από τα προϊόντα. Ποιος είσαι? Κοιτάω ποιος είσαι και φτιάχνω μοντέλα που μου λένε τι χρειάζεσαι. Και το δίκτυα, όλα τα δίκτυα, πρέπει να πουλάνε όλα τα προϊόντα. Και να πουλάνε όλα τα προϊόντα με τα σωστά μοντέλα που δίνουν την καλή συμβουλή, την καλή πρόταση για κάθε πελάτη με ένα προσωποποιημένο τρόπο. Δεν πουλάω σε όλους το ίδιο προϊόν, δεν πουλάω σε όλους το ίδιο cross-selling, αλλά πρέπει στο τέλος της ημέρας, ο καθένας έχει μια οικογένεια, ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, έχει ανάγκες για τη σύνταξή του, πρέπει να κοιτάμε τη συνολική εικόνα. Επαναλαμβάνω αυτό το μαγικό νούμερο που θέλω να στοχεύσω, που είναι το 3. Τουλάχιστον 3 προϊόντα ανά πελάτη και είμαστε, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς γιατί είναι μικρό, ευτυχώς γιατί έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο πρόοδος, 1,2 σήμερα. Το product mix, η σωστή ισορροπία στα χαρτοφυλάκια, είναι και ένα κλειδί για την οικονομική βιωσιμότητα
του business model. Θα έχω πάντα μερικά προϊόντα που ανοίγουν πόρτες, door openers. Η υγεία σε μια όρημη αγορά, ανταγωνιστική, που τα νοσοκομεία γενικά σήμερα έχουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο με ένα πολύ μεγάλο πληθωρισμό, είναι ένα δύσκολο προϊόν. Για να κάνουμε μεγάλα κέρδη είναι δύσκολο. Ψάχνουμε τη σωστή ισορροπία για να είναι βιώσιμο και μετά όμως πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να πουλήσουμε άλλα πράγματα στον πελάτη για να απαντήσουμε σε όλες τις ανάγκες και να δημιουργήσουμε και κάτι που είναι κερδοφόρο για την εταιρεία. Το product mix λοιπόν είναι η βάση της ανάπτυξής μας. Μια σωστή ισορροπία μεταξύ όλα τα προϊόντα. Profitability enhancement. Έχω δει πολλά μοντέλα σε αγορές που είναι πολύ όριμες, που λέμε, το αυτοκίνητο combined ratio 110 στην αγορά πάει χάλια. Και έχω δει ασφαλιστές που σε αυτές τις αγορές καταφέρανε και κάνανε κέρδη και είχαν combined ratio 90. Πώς το κάνανε αυτό? Με δεδομένα, με όριμα μοντέλα, με pricing sophistication, με segmentation. Να κόψω την αγορά σε κομμάτια, να καταλάβω ποιος είναι ο καθένας και να προσφέρω το σωστό προϊόν στο σωστό segment. Ένα αυτοκίνητο στην επαρχία που κάνει 10.000 χιλιόμετρα το χρόνο και ένα αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας που παρκάρει πάντα στο δρόμο, δεν είναι το ίδιο ρίσκο. Στην αγορά πολλοί είχαν το ίδιο pricing model. Εμείς λοιπόν τώρα, χάρη στα δεδομένα, χάρη στην επένδυση που κάνουμε στη τεχνογνωσία και στο pricing sophistication, θέλουμε να συνεχίζουμε να έχουμε μια μεγάλη δραστηριότητα σε όλες τις αγορές, γιατί το χρειάζεται ο πελάτης, αλλά με τον σωστό τρόπο. Και αυτό το pricing sophistication θα μας επιτρέψει να βρούμε τη σωστή ισορροπία με τα νέα τεχνικά μοντέλα για να βελτιώσουμε την κερδοφορία και σε δύσκολα κομμάτια, σαν το αυτοκίνητο, σαν την υγεία, σαν όλα αυτά. Operational excellence. Operational excellence σημαίνει να έχεις μοντέλα που σου επιτρέπουν να δουλεύεις καλύτερα, πιο εύκολα, με απλοποιημένες διαδικασίες, για να ευκολύνουμε τη ζωή των, πρώτα απ' όλα, τη δική μας. Εγωιστικά, δηλαδή, οι υπάλληλοι μας να χάνουν λιγότερο χρόνο με γραφειοκρατία, με χαρτί, με άχρηστα πράγματα, οι μεσολαβητές, αλλά και ο πελάτης, να μην υπογράφει 15 σελίδες, αντί να έχει ένα εύκολο τρόπο να αγοράσει, να χρησιμοποιήσει μια εύκολη επαφή μαζί με την εταιρεία. Και το My Ethniki που αλλάζει συνεχώς, είναι ένας τρόπος να απλοποιήσουμε τη σχέση. Γενικά, το operational excellence είναι να πάω πιο γρήγορα με λιγότερο βενζίνη, να πάω και πιο μακριά και να έχω περισσότερο ευχαρίστηση όταν οδηγώ αυτό το όχημα που είναι η μηχανή της Εθνικής Ασφαλιστικής. Οργάνωση. Είδατε, 8 Ιανουαρίου ανακοινώσαμε μια καινούρια οργάνωση. Αυτή η καινούρια οργάνωση είναι μια μεγάλη αλλαγή, όχι μόνο για την Εθνική Ασφαλιστική, αλλά νομίζω για όλη την αγορά. Κάναμε κάτι που σε μερικές άλλες αγορές έχει ήδη γίνει και σπάνιο ακόμα στην ελληνική αγορά, είναι να ξεχάσουμε τα παραδοσιακά silos που υπάρχουν μεταξύ προϊόντα που συνήθως οι εταιρείες χτιστήκανε γύρω από ζωή ή υγεία από τη μια μεριά, γενικές ασφάλειες από την άλλη, δύο κόσμοι που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, που δεν μιλάνε και ο κακόμοιρος ο πελάτης στη μέση, τον κόβουμε σε κομματάκια. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε μία απλή εμπειρία του πελάτη, ανεξάρτητα από τι αγοράζει. Αν είναι πελάτης της Εθνικής, είναι πελάτης της Εθνικής. Να έχει αγοράσει αυτοκίνητο, υγεία, ζωή, οτιδήποτε. Και γι' αυτό η καινούργια οργάνωση είναι πρώτα απ' όλα βασισμένη σε δύο μεγάλα οργανωτικά unit για business, που είναι το retail από τη μια μεριά, τα ατομικά, και τα corporate. Τα ατομικά που καλύπτουν 360 μοίρες όλα τα προϊόντα, είναι λοιπόν ένα εργοστάσιο που φτιάχνει προϊόντα και που καλύπτει όλες τις ανάγκες των ατομικών πελατών. Και απ' την άλλη έχουμε τα corporate, που είναι tailor-made, που είναι προϊόντα που φτιάχνουμε για μεγάλα ρίσκα, που η Εθνική έχει πολύ μεγάλο ambition να μπει όλο και περισσότερο στα επενδυτικά, στα μεγάλα έργα της χώρας, που
Και η χώρα μας έχει ένα μεγάλο μετασχηματισμό και η εθνική δεν μπορεί να μην είναι σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλο ambition εκεί. Αυτή η οργάνωση σημαίνει και να επενδύσουμε στο μετασχηματισμό και βάλαμε ό,τι αφορά τη μηχανή, το ψηφιακό μετασχηματισμό, τις διαδικασίες, τις αποζημιώσεις, κάτω από μια οργάνωση operation που δεν υπήρχε παλιά με αυτόν τον τρόπο. Ενώ παλιά είχαμε μέσα στους κλάδους τις αποζημιώσεις και ο κάθε κλάδος είχε το δικό του, δικές του διαδικασίες, τώρα μπήκαν όλες σε μια οργανωτική δομή που έχει σαν ambition να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε διαχείριση για όλη τη σχέση με τον πελάτη. Και people development. Αλλάζει η κουλτούρα εδώ μέσα. Μερικοί λένε η εθνική ήταν λίγο το δημόσιο και τέτοια πράγματα έχω ακούσει. Είναι λίγο αλήθεια. Ήταν λίγο αλήθεια. Δεν είναι πια αλήθεια, όμως σας το λέω. Ο κόσμος σήμερα έχει όρεξη, θέλει να παίξει αυτό το καινούριο παιχνίδι της αλλαγής του κόσμου της εθνικής ασφαλιστικής. Έχουμε επενδύσει και θα επενδύσουμε πάρα πολύ στον κόσμο μας με καινούρια εργαλεία, με καινούρια δομή. Ο κόσμος πραγματικά έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε αυτή την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί αυτή η εταιρεία. Και γι' αυτό θα φέρουμε και καινούρια talents, καινούρια skills που χρειαζόμαστε για τον κόσμο του αύριο. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης, είναι να επενδύσουμε στον κόσμο. Βέβαια, ο κόσμος αλλάζει συνεχώς, θα φέρουμε καινούριο κόσμο, θα φύγουν μερικοί όπως πάντα, όπως σε μια κανονική εταιρεία. Είναι ζωντανό πράγμα που αλλάζει συνεχώς με τον κόσμο που αλλάζει γύρω μας. Αλλά νομίζω ότι ήδη όλοι οι άνθρωποι γύρω μας μέσα στην εθνική ασφαλιστική ζουν πολύ θετικά αυτή την καινούρια ευκαιρία να αλλάξουμε αυτό το παιχνίδι μαζί. Και τελευταίο, commercial effectiveness, η ολική εικόνα του πελάτη. Αυτό είναι σημαντικό. Περιμένουμε από τα δίκτυά μας να αναπτύξουν με την καινούρια εμπορική πολιτική που έχουμε βάλει, να αναπτύξουν όλες τις ευκαιρίες που έχουμε γύρω από τον πελάτη. Όπως έλεγα, τα τρία προϊόντα ανά πελάτη. Επιμένω σε αυτό συνεχώς. 5 στόχοι, αυτοί είναι. Δεν είναι rocket science, δεν είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Αν πετύχουμε αυτά τα 5 πράγματα, νομίζω πως η ελληνική ασφαλιστική αγορά θα έχει ένα benefit, αλλάζει κάτι. Νομίζω πως ο ασφαλισμένος της εθνικής ασφαλιστικής θα έχει κάτι καλύτερο. Νομίζω πως ο υπάλληλος της εθνικής ασφαλιστικής θα ζει σε καλύτερο κόσμο και νομίζω πως όλοι μαζί φτιάχνουμε κάτι που είναι πραγματικά συναρπαστικό. Αν πάμε στον επόμενο slide. Λοιπόν, εταιρική εικόνα τώρα. Είδατε ήδη μερικά πράγματα. Νομίζω πως ήταν πολύ σημαντικό όταν αλλάζουμε τόσα πολλά πράγματα να ξανασκεφτούμε πώς η εταιρική εικόνα μπορεί να αντιπροσωπεύεται αυτά τα μηνύματα. Το θέμα ποιο είναι. Θέλαμε να σπάσουμε εντελώς με το παρελθόν, όχι. Το παρελθόν είναι ένας μεγάλος θησαυρός που έχουμε, που σεβόμαστε, είναι μεγάλη ευθύνη. 133 χρόνια ιστορία. Αυτή η εταιρεία έχει μια πολύ μεγάλη σχέση με τη χώρα, έχει φτιάξει πάρα πολλά πράγματα, έχει δει πολλά, έχει συμμετέχει στο τι είμαστε σήμερα. Αλλά ο κόσμος αλλάζει, αλλά το αύριο είναι διαφορετικό, ο πελάτης περιμένει ένα άλλο τύπο επαφής μαζί με την εταιρεία και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαζόμαστε έπρεπε να αλλάξει. Λοιπόν, δημιουργήσαμε μια γέφυρα μεταξύ το παρελθόν και το μέλλον. Δεν θέλω να πω πολλά εγώ, γιατί αφήνω και την διευθύντρια marketing να μας πει λίγα περισσότερα. Λοιπόν, εγώ σου δίνω το λόγο, Χρυσούλα, και μετά θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις.